Κανονικά προχωρά το πρόγραμμα στηρώσεων του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να βληθεί το θέμα των αδέσποτων που αποτελεί τη μάστιγα της πόλης. Σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο είμαστε, δηλαδή με βάση το πρόγραμμα που έχουμε μπορούμε να κάνουμε ως 300 στηρώσεις και έχουν περάσει τις μισές και συνεχίζουμε. Κάθε μέρα, δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα, κάνουμε στηρώσεις. Την ίδια στιγμή, η πρωτοβουλία στήρωση των δεσποζόμενων ζώων πήρε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάτραχης σε συνεργασία με φιλοζωικούς συλλόγους. Αυτοί απευθύνονται σε δεσποζόμενα, που εμείς δεν κάνουμε δεσποζόμενα ζώα. Εμείς κάνουμε μόνο σε αδέσποτα στηρώσεις, ας πούμε. Παρόλα αυτά, είναι μακάρι να μπορέσουν να τις συνεχίσουν και να προχωρήσει αυτό. Γιατί τα δεσποζόμενα με αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, θα πρέπει να το πω, να το τονίσω άλλη μια φορά, προέρχονται από δεσποζόμενα ήταν πριν. Δηλαδή από σπίτια ή από άλλους χώρους φύλαξης, κτηνοτρόφους, κυνηγούς, από εκεί έρχονται όλα τα σκυλιά. Οπότε μακάρι να κάνει κάποια στιγμή η πολιτεία αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε να μην βγαίνουν καινούργια αδέσποτα. Γιατί ο Δήμος πραγματικά, παρόλο που είναι μεγάλο το πρόβλημα και υπάρχουν πολλά αδέσποτα σκυλιά, αλλά κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά προς την κατεύθυνση, και αν δεν έκανε, πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε στην πόλη μέσα, αν δεν κάναμε στηρώσεις, αν δεν υπήρχαμε το πρόγραμμα, αν δεν προστατεύαμε, δεν γιατρεύαμε, δεν κάναμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το πρόβλημα και βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο πάλι έχει αγέλες, γιατί αυτή την εποχή βρίσκονται σε ίστρο τα ζώα. Ο Δήμος τι κάνει σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προσπαθεί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που βρίσκονται αυτά τα ζώα να κάνει κάτι? Ναι, κάθε μέρα τα συνεργεία μας είναι έξω, προσπαθούν. Όπου εντοπίζουμε αδέσποτα σκυλιά, πρωτίστως θηλυκά, προσπαθούμε να τα στηρώσουμε, ώστε να αποτρέψουμε το γεγονός να ζευγαρώσουν και να έχουμε στη συνέχεια κουταβάκια. Και όπου βρούμε και κουταβάκια και σκυλιά επικίνδυνα ή άρρωστα, και αυτά τα μαζεύουμε σε καθημερινή βάση. Δυστυχώς είναι αρκετά. Βέβαια υπάρχει μια σημαντική διαφορά, να το πούμε και αυτό, μέσα στην πόλη σε σχέση με παλιότερα. Αν ψάξουμε για θηλυκά θα δείτε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις θηλυκό σκύλι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Και ένα να υπάρχει, η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μέσα σε 2 χρόνια, 3, είναι τεράστια. Δυστυχώς όμως βγαίνουν καινούργια. Εάν ήταν τα ίδια και τα ίδια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα είχε μείνει ίσως κανένα σκυλί θηλυκό έτσι σε μερικά χρόνια. Δεν θα είχαμε, λύσει το πρόβλημα, γιατί δεν θα γινόταν αναπαραγωγή. Δυστυχώς όμως κάθε μήνα έχουμε καινούργια αδέσποτα. Γι' αυτό και είπα και πιο μπροστά ότι ζητώ ανοιχτά από την πολιτεία, από τους υπεύθυνους και οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, και από τους συμπολίτες μας που αφήνουν καινούργια αδέσποτα έξω στον δρόμο, και πόσο ειδικά τώρα που ο καιρός άρχισε να σφίγγει, σε αυτό το κρύο έξω να πούμε. Εάν δεν βοηθήσουν οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί δυστυχώς μέχρι στιγμής η πολιτεία δεν έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικά, ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν θέλω να κάνω υποδείξεις τι πρέπει ακριβώς να κάνει. Όσοι ασχολούνται με το θέμα ξέρουν τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά. Και είναι πανελλαδικό το πρόβλημα. Δεν το λέω γιατί έχει και στη Ξάνθη, γιατί έχει αλλού και άρα είμαστε καλυμμένοι. Σε όλες τις πόλεις, σε όποια πόλη και αν πάμε, υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά, πολύ περισσότερα ή τα ίδια όπως και εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβει δράση η κυβέρνηση. Ένα πρόβλημα που, όπως τονίζει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν θα πάψει να υφίσταται εάν οι πολίτες εξακολουθούν να παρατάνε τα ζώα όταν βαριούνται τη συντροφιά τους.